Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής εδώ με τον Τζάμπολ για το πρωτάθλημα της Εκασαμάθ στους Πέδες. Η πρώτη επιθετική προσπάθεια νίκη στους Τιτάνες και εύστοχο καλάθι από τον Καραγιαννίδη για το 2-0. Η Καβάλα λοιπόν αντιμετωπίζει τους Τιτάνες Δράμας εδώ στο κλειστό της Καλαμίτσας. Ένα σουτ. Μπάλα στα χέρια πιου του Σπυριδόπουλου. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Οι διαιτητές γεννούν προς τη γραμματεία. Επαναφορά λοιπόν από την πλάγια γραμμή για τους Τιτάνες. Η πάσα είναι για τον Παπαδόπουλο. Τον μαρκάριο Θεολόγου. Θεολόγου κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να βρουν τρόπο. Ένα σούτ για τρεις, η μπάλα στο σίδερο, rebound από τον Κουταλίδη. Συνεχίζει να μένουν κάτοχοι των Τιτάνων. Καταπίσει την baseline. Συγκεκριμένα ο Κουταλίδης και έτσι η μπάλα είναι στα χέρια των Καβαλιωτών. Με τον Καραλαμπάκη να κατεβάζει για την Καβάλα. Σχοινάκης. Πάσα στον Θεολόγου. Προσπαθεί να βρει κάποιον για στήριγμα, μία πάσα θα ολοκληρωθεί για τον Ραμανίδη. Αριστικτική πίεση ενώ ο χρόνος τελειώνει. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση καθώς τελείωσε ο χρόνος επίθεσης για τους Καβαλιώτες. Έτσι η μπάλα είναι για την ομάδα της Δράμας. Επαναφορά από τα πλάγια στον Κουτσίδη. Κουτσίδης, μία πάσα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλος σπάσει έξω για τον Καραγιαννίδη, θα πατήσει στη ρακέτα, μία πάσα από το low post, πάσα έξω στον Κουταλίδη, γυρίζει μπάλα στον Παπαδόπουλο και πάλι στον Κουταλίδη, θα κλέψουν εκεί οι Καβαλιώτες και ψύχρεμα δεν θα βγουν στο transition, θα ξεκινήσουν μία επίθεση οργανωμένη με τον Σχοινάκη να έχει την μπάλα στα χέρια. Σχοινάκης, πάσα έξω, το shoot για τρεις του Αποστολίδη στο σίδερο, το rebound ποιος. Είναι νομίζω για τους Καβαλιώτες και κερδίζει το χειροκρότημα εκεί ο Σχοινάκης με την προσπάθειά του. Επαναφορά από την baseline. Θεολόγου. Υπάρχουν βήματα του Ιωαννίδη. Έτσι χάνεται η κατοχή. Επαναφορά για τους Τιτάνες. Μια πάσα λάθος, θα κλέψει και ο Σχοινάκης. Με την μπάλα στα χέρια. Υπάρχει παράβαση. Ο Σχοινάκης. Θα κερδίσει. Φάουλ με την επαναφορά από την baseline. Από την ομάδα της Καβάλας. Το low post μάχεται και θα βγει κερδισμένος με την πάσα του Ραμανίδη έξω. Ένα μπάσιμο, πάσα έξω στον Ιωαννίδη. Υπάρχει νέο φάουλ. Με την ομάδα της Καβάλας και στις βολές. Ο Ιωαννίδης ώστε μετά από 2 λεπτά αγώνα να ανοίξει το σκορ για την Καβάλα. Δεύτερο φάουλ για την ομάδα των Τιτάνων. Ιωαννίδης στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη. Το rebound ποιος. Η μπάλα εκτός ορίων. Κατοχή για την ομάδα των Τιτάνων. Πάσα για τον από τον Κουτσίδη. Και Κουταλίδης. Πολύ ωραία. Θα κλέψουν εκεί οι παίκτες της Καβάλας. Και κατέβασμα τώρα από τον Χαραλαμπάκη. Στον Σχοινάκη. Εκεί ο Ραμανίδης. Σχοινάκης για τρεις. Είναι εύστοχος.
Και θα ανοίξει λογαριασμό λοιπόν για την Καβάλα. 2,5 λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού υπάρχει φάουλ. Φάουλ επάνω στον Παπαδόπουλο. Ευκαιρία του Παπαδόπουλου. Εξ αρχής αν μπορέσει να ισοφαρίσει σε 3-3 ή για να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του. Εκτελεί την πρώτη στο σίδερο, αστοχή. Έστοχο στη δεύτερη. 3-3 το σκορ, 7,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σχοινάκης. Ένα σούτ του Σχοινάκη, εύστοχος ο Σχοινάκης για το 6-3 με δύο τρίποτα του Σχοινάκη προηγείται η Καβάλα. Κουτσίδης. Κουτσίδης. Έχει παίξει έδαφος, δεν υπάρχει κάτι. Ένα σούτ για τρεις. Μπάλα θα χωρέσει πάνω στη Στεφάνη και θα καταλήξει που αυτή τη στιγμή στα χέρια του το Ραμανίδη και κατεβάζει μπάλα τώρα ο Χαραλαμπάκης για την Καβάλα. Χαραλαμπάκης έξω, θα κλέψουν πολύ ωραία ή τον Τιτάνο με τον Σπυριδόπουλο. Σπυριδόπουλος μέσα στη ρακέτα, υπάρχει φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Σχοινάκης για να ανατρέψει το drive του Δραμινού. Υπάρχει αλλαγή για την Καβάλα. Ο Πρασίνη στην θέση του Θεολόγου. Και ο Σπυριδόπουλος έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη του βολή. Αστοχή. Το 6-3 παραμένει. Εκτελεί και τη δεύτερη, εύστοχο στη δεύτερη, 6-4. Μειώνουν στο καλάθι οι Τιτάνες Δράμας. Χαραλαμπάκης. Σιπού στον Πρασίνη. Σχοινάκης. Έχει μπροστά του τον Παπαδόπουλο. Σχοινάκης μέσα στην ρακέτα. Δεν υπάρχει κάτι, κατοχή για την Καβάλα. Για τον Γιάννογλου. Ένα μπάσιμο φάουλ επάνω στον Ιωαννίδη. Άρα Λαμπάκη στην επαναφορά για τον Πρασίνη. Πάλι Πρασίνης με την μπάλα στα χέρια. Στον Ιωαννίδη. Προσπαθούν και χάνουν όμως εκεί παίκτες Καβάλας. Τελικά κερδισμένος ποιος. Προς στιγμή ο Κουτσίδης. Και φάουλ. Κατοχή είναι για τους Δραμινούς. Με τον Καραγιαννίδη να περιμένει και τώρα να ετοιμάζεται να επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά θα τα καταφέρει στον Κουτσίδη, μπάλα πάνω του είναι ο Σχοινάκης. Κουτσίδης, Κουτσίδης, σπάσει έξω για τον Καραγιαννίδη. Μια πάσα τώρα για τον Κουταλίδη. Μεγασία ένα σούτα τον Παπαδόπουλο στα χέρια του Χαραλαμπάκη. Και τώρα κατεβάζουν οι της Καβάλας με τον Πρασίνη. Ένα σουτ, το ταμπλό και μπάλα στα χέρια του Κουταλίδη, ο οποίος θα κερδίσει και την κατοχή. Ο
τον Λαζαρίδη να επαναφέρει για τους Τιτάνες. Παπαδόπουλος με την μπάλα στα χέρια, δέχεται ένα double team εκεί. Θα καταφέρει να περάσει όμως με βήματα. Νομίζω ότι η απόφαση είναι σωστή και ολοφάνερη. Δέχτηκε ένα double team εκεί ο Παπαδόπουλος. Τον ανάγκασε σε αυτό το λάθος. Έτσι κατοχή είναι για την Καβάλα. Στα χέρια του Ιωαννίδη. Έξω για τον Τωραμανίδη, ένα σούτ στο σίδερο και το rebound από τον Καραγιαννίδη. Μια πάσα πολύ καλή για τον Κουτσίδη. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ και ο Κουτσίδης στην γραμμή της φιλανθρωπίας για τους Ραμινούς. Τέταρτο φάουλ για την Καβάλα, κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο σημαίνει αυτομάτως βολές για τους Δραμινούς. Κουτσίδης στην πρώτη, είναι εύστοχος. Μειώνει στην ελάχιστη διαφορά. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Κουτσίδης εκτελεί. Το rebound ποιος, τελικά η μπάλα στα χέρια του Χαραλαμπάκη. Καραμπάκης έχει πάνω του τον Κουτσίδη. Και ο Χαραλαμπάκης ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση για αυτόν. Μια πάσα τώρα στον Σχοινάκη. Σχοινάκης πάει να κάνει κάτι εκεί και δέχεται ένα φάουλ. Και έτσι τέταρτο φάουλ και για τους Δραμινούς. Κάτι που σημαίνει το ίδιο και για την Καβάλα. Το επόμενο φάουλ το οποίο θα κερδίσει θα είναι αυτομάτως βολές. Σχοινάκη στην πρώτη, η μπάλα θα χορέψει επάνω στη Στεφάνη. Το 6-5 παραμένει. Συνέχισε εκτελεί και τη δεύτερη. Είναι εύστοχος δεύτερη, 7-5. Η διαφορά και πάλι στο καλάθι. Αναφέρουν με πίεση σε όλο το γήπεδο για τους Καβαλιώτες. Παπαδόπουλος δέχεται εκεί πίεση από τον Χαραλαμπάκη. Πάσα του Κουτσίδη για τον Καραγιαννίδη. Για τρεις ο Καραγιαννίδη στο σίδερο. Το rebound ποιος για τους φιλοξενούμενους. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος και αυτός για τρεις. Μπάλα στην Στεφάνη. Και θα κερδίσουν τώρα οι Καβαλιώτες με τον Πρασίνη. Πρασίνης πάσα έξω. Πάλι Πρασίνης, Ιωαννίδης, Σχοινάκης για τρεις. Είναι άστοχος. 7-5 παραμένει. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Θεολόγου επάνω στον Καραγιαννίδη και τον στέλνει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Καραγιαννίδης έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος. 7-6. Εκτελεί και την δεύτερη στο σίδερο. Τελικά rebound από ποιον? Από τον Ιωαννίδη. Και τώρα οι Καβαλιώτες στην επίθεση με τον Πρασίνη. Πολύ ωραία. Θα σπάσει και την πάσα. Πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα της Καβάλας από τον έτερο Πρασίνη. Κουτσίδης. Είναι και το πρώτο καλάθι της Καβάλας που δεν είναι του Σχοινάκη. 9-5 μπροστά οι Καβαλιώτες. Μια ωραία προσπάθεια επιθετική. Όμως δεν θα καταλήξει το καλάθι. Και rebound από τον Χαραλαμπάκη. Λαμπάκης, πάση στον Πρασίνη, η πάσα του επάνω σε αντίπαλο, μπάλα εκτός ορίων και επαναφορά για την Καβάλα. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τον χρόνο επίθεσης που έχουν στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι. Πρασίνης,
τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη σε ένα σουτ στην Στεφάνη, νέο σουτ. Τελικά δεν θα μπορέσει ο Ιωαννίδης να ευστοχίσει. Η μπάλα στα χέρια των φιλοξενουμένων. Ψίδης, ένα σουτ για τρεις. Άστοχο. Κατοχή και πάλι για τους Καβαλιώτες. Πρασίνης. Προφορούν με τον Καραλαμπάκη να κάνει ένα σουτ. Το rebound ποιος. Η κατοχή για τους Τιτάνες. Κουτσίδης στην επαναφορά. Αλλά στα χέρια του Καραγιαννίδη δέχεται ένα μαρκάρισμα. Η μπάλα εκτός ορίων και κατοχή για την Καβάλα. Καραγιαννίδης θεωρεί πως το μαρκάρισμα που του έγινε είναι εκτός κανονισμών από τον Ιωαννίδη. Ο διαιτητής δεν φαίνεται να συμφωνεί. Έτσι η κατοχή αλλάζει χέρια. Έτοιμος λοιπόν ο Σκινέκης να επαναφέρει στον Θεολόγου, στον Πρασίνη, συγγνώμη. Ιωαννίδης, μπάλα στα χέρια. Σκινάκης θα κάνει το drive, θα δεχθεί όμως εκεί μια πολύ ωραία παρέμβαση από τον Κουταλίδη. Μπάλα όμως συνεχίζει να είναι για την Καβάλα. Για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης θα σηκωθεί για τρεις. Μπάλα στη Στεφάνη εκτός ορίων για τους Τιτάνες. Η κατοχή 2,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 9-6 μπροστά η Καβάλα. Κουταλίδης. Πολύ ωραία να της Κουτσίδης και Καραγιαννίδης για την ομάδα των Τιτάνων. Καραγιαννίδης στα έξω, υπάρχουν βήματα του Κουτσίδη και έτσι η φάση σταματά. Θα αναφέρουν οι Καβαλιώτες με τον Πρασίνη τώρα. Πρασίνης, τον Σκινάκη. Σκινάκης κοιτάει τις επιλογές του στον Πρασίνη και πάλι Σκινάκης. Σκινάκης έχει 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ένα σούτ όπως δεν υπάρχει. Φάση. Υπάρχει φάουλ που στέλνει τον Σκινάκη στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Έτοιμος ο Σκινάκης για την πρώτη βολή. Αστοχή. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Θέλει και την δεύτερη. Είναι εύστοχος την δεύτερη. 16. Τώρα η Δραμινή στο προσκήνιο με τον Κουτσίδη. Και ψάχνει στήριγμα. Θα βρει ποιον. Τον Γαϊδανίδη. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, υπάρχει φάουλ. Θα στείλει ποιον. Τον Κουταλίδη στις βολές. Ενώ επιστρέφει στο παρκέ ο Χαραλαμπάκης. Συγγνώμη, ο Περτζεμλίδης είναι αυτός που θα μπει στο παρκέ για την Καβάλα. Πρώτη βολή, άστοχη από τον Κουταλίδη. Παραμένει το 16. Θέλει και την δεύτερη. Άστοχος η δεύτερη rebound από τον Καραγιαννίδη. Ένα σουτ. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Κατοχή για τους Τιτάνες. Ανακτούν τουλάχιστον την κατοχή οι φιλοξενούμενοι.
Time out του ζητά προπονητής των Τιτάνων. Επαναφορά λοιπόν από την τελική γραμμή για τους Τιτάνες. Είχαν δύο άστοχες βολές του Κουταλίδη, κέρδισαν όμως την κατοχή. Η πάσα δεν θα περάσει και Καβαλιώτης τώρα με τον Πρασίνη στο transition, ο Σχοινάκης. Μία πάσα πολύ ωραία για τον Λαζαρίδη. Με την υπερπροσπάθεια θα κρατήσουν την κατοχή, Σχοινάκης και πάλι. Σχοινάκης θα κάνει τον drive, μπάλα δεν θα καταλήξει, όμως θα του κάνει τη χάρη να καταλήξει εντός. Στεφάνης, Παπαδόπουλος, Καραγιαννίδης, πολύ ωραία, δέχεται ένα double team εκεί, ο Κουταλίδης, Καραγιαννίδης, μια πάσα στον Παπαδόπουλο, το σου του Παπαδόπουλου, επάνω στη Στεφάνη, rebound, ποιος ο Καραγιαννίδης, αλλά η μπάλα καταλήγει εκτός τελικής γραμμής. Βασίνης τώρα κατεβάζει για την Καβάλα. Πάνω του ο Κυριακίδης. Θα περάσει ο Πρασίνης, μια πάσα. Από τον Πρασίνη, εξαιρετικό play από την Καβάλα. Που θα φέρει το 12-6. Από τους δύο Πρασίνης στο παρκέ. Υπάρχει φάουλ. Θα κερδίσουν οι Δραμινοί με τον Κυριακίδη. Κυριακίδη στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Εκτελεί την πρώτη, είναι άστοχος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει και την δεύτερη. Είναι εύστοχος την δεύτερη, 12-7. Πρασίνης με την μπάλα στα χέρια κατεβάζει για τους Καβαλιώτες. Λογική λέει πως θα πάρει όλο τον χρόνο η Καβάλα. Σχοινάκης. Σχοινάκης. Ένα σούτ του Σχοινάκη επάνω στη Στεφάνη. Κυριακίδης. Είσαι μπροστά τον Πρασίνη. Μια πάσα στον Καραγιαννίδη. Κουταλίδης, Καραγιαννίδης. 10 δεύτερα ακόμα, μια πάσα στα χέρια του Πρασίνη. Τώρα στο transition για την Καβάλα, Πρασίνης θα πάει μέχρι τέλους. Μια πάσα στο Λαζαρίδη, δεν θα εστοχίσει αυτός. Όλος ο χρόνος που έχει μείνει είναι 3 δευτερόλεπτα για την ομάδα των Τιτάνων. Κυριακίδης ένα σουτ, θα εστοχίσει στο τέλος του χρόνου. Και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου θα είναι Καβάλα 12, Τιτάνες Δράμας 9. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στην επαναφορά. Η φιλοξενούμενη με τον Παπαδόπουλο, μία πάσα είναι στο πουθενά. Εκεί όπου ο Πρασίνης θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Πάσα για τον Χαραλαμπάκη. Προσέχει μπροστά τον Παπαδόπουλο. Χαραλαμπάκης στον Πρασίνη. Ένα σούτ για τρεις επάνω στην Στεφάνη. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος θα πάει μέχρι τέρμα, αλλά θα γυρίσει μια πάσα έξω. Καραγιαννίδης για τρεις. Ο Καραγιαννίδης άστοχος και αυτός με τη σειρά του. Και τώρα ο Χαραλαμπάκης θα κατεβάσει για την Καβάλα. Καραλαμπάκης έχει μπροστά του τον Καραγιαννίδη. Πάσα στον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης μια πάσα. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Κατοχή για τους Τιτάνες με τον Κυριακίδη. Κυριακίδη στον Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδης μέσα στη ρακέτα. Κερδισμένη η φιλοξενούμενη με τον Καραγιαννίδη μετά από πολλές προσπάθειες. Μπάλα θα καταλήξει το καλάθι και
Η διαφορά θα φτάσει στο ελάχιστο 12-11 υπέρ της Καβάλας. Αραλαμπάκης. Πάσα στον Γεργιάδη. Αραλαμπάκης και πάλι. Πάσα στον Πρασίνη. Πρασίνης θα σουτάρει. Μπάλα θα χορέψει επάνω στη Στεφάνη. Και το rebound για τους Δραμινούς με τον Κυριακίδη. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος ψάχνει κάποιο στήριγμα έξω. Να σουτ από το high post. Μπάλα θα την κερδίσουν και πάλι οι Δραμινοί. Και στα χέρια του Κυριακίδη τώρα. Κύρισε εκεί πάνω του. Πάσα στον Καραγιαννίδη. Ο σουτ του Καραγιαννίδη είναι airball. Η κατοχή είναι για την Καβάλα. Ο Χαραλαμπάκης με την μπάλα στα χέρια. Πάνω του ο Κυριακίδης. Χαραλαμπάκης στον Σχοινάκη. Σχοινάκης θα βρει πολύ ωραία τον Χαραλαμπάκη. Πάσα έξω. Προσπαθούν να βρουν την αδύναμη πλευρά της Καβάλας. Σχοινάκης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σχοινάκης θα πάρει το σουτ για 3. Είναι εύστοχος ο Σχοινάκης. Και θα κάνει το 15-11. Στο τέλος του χρόνου ο Σχοινάκης πήρε ένα μεγάλο σουτ ακόμα και πέτυχε το τρίτο τρίποντο προσωπικό του για το παιχνίδι. Κυριακίδης στον Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδης πάσα στον Ταλίδη. Ένα σούτ, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουδαλίδη που θα τον οδηγήσει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Κουνταλίδης λοιπόν για να εκτελέσει την πρώτη. Είναι άστοχος ο Κουνταλίδης. Ετοιμάστηκε για την δεύτερη. Άστοχη και αυτή. Rebound ποιος? Ο Ιωαννίδης. Τώρα κατεβάζουν το Χαραλαμπάκη της Καβάλας. Πάσα στον Πρασίνη. Πρασίνης μία πάσα. Τον άλλο Πρασίνη, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Πάνω στον Πρασίνη που τον οδηγεί στην γραμμή των βολών και αυτών με τη σειρά του. Πρασίνης εκτελεί την πρώτη στο σίδερο. Είμαστε για την δεύτερη. Ευστοχή στη δεύτερη. 16-11. Πίεση από τους Καβαλιώτες, παρολίγο και να κλέψουν. Παρ' όλα αυτά οι Δραμινοί θα κρατήσουν. Τελικά το λάθος θα γίνει εδώ. Η κατοχή αλλάζει χέρια και φάουλ επάνω στον Πρασίνη από τον Κουταλίδη. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τους Καβαλιώτες και αποφέρει. Εκβίασαν το λάθος και κέρδισαν την κατοχή. Επαναφορά από τα πλάγια για το, από τον Χαραλαμπάκη για την Καβάλα τώρα. Σχοινάκης. Σας τον Πρασίνη, Σχοινάκης. Ψάχνει διάδρομο, μέσα έξω. Παθεί ο Ιωαννίδης, Αλσχοινάκης. Σουτ του Σχοινάκη. Θα στοχίσει και κατοχή από τον Κυριακίδη. Θα του κλέψουν την μπάλα όμως και πάλι. Πάσα έξω, Χαραλαμπάκης στο σουτ. Είναι εύστοχος ο Χαραλαμπάκης. 18-11. Στο σύν 7 η Καβάλα.
Τώρα οι Δραμινοί προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Καραγιαννίδη τώρα, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ από το μαρκάρισμα του Χαραλαμπάκη. Φέρει και αυτόν στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Πραγματοποιεί και αλλαγή. Ο Ταλίδης αποχωρεί. Στην θέση του είναι ο Γαϊτανίδης για τους Τίτανες Δράμας. Η βολή του Καραγιαννίδη είναι εύστοχη, η πρώτη για το 18-12. Και την δεύτερη αστοχή, rebound για τους Καβαλιώτες και από τον Ιωαννίδη. Κατεβάζει τώρα με τον Χαραλαμπάκη Καβάλα. Στον Ιωαννίδη, έξω για τον Πρασίνη. Πάσα του στον Ιωαννίδη, το σουτ δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Προσπαθούν να κλέψουν, δεν θα τα καταφέρουν οι Καβαλιώτες. Κατοχή παραμένει σε χέρια φιλοξενουμένων. Καραγιαννίδης ψάχνει διάδρομο, θα κάνει μια προσπάθεια, έχετε εκεί ασφυκτική πίεση και έτσι οι Καβαλιώτες θα καταφέρουν να ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας με τον Χαραλαμπάκη τώρα. Χαραλαμπάκης, ένα σούτ για τρεις από τον Χαραλαμπάκη, τελικά θα βγει σαν πάσα, θα κρατήσουν την κατοχή 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος χρόνου της επίθεσης. Νέο σούτ επάνω στο σίδερο, rebound από τον Γαϊτανίδη και φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο καλαθοσφαιριστής των Τιτάνων. Time out που καλεί ο προπονητής της Καβάλας, ο κύριος Κάτσικας. Επιστροφή των ομάδων στο παρκέ για την επαναφορά των Δραμινών. Τον Κουτσίδη τώρα, πάσα για τον Καραγιαννίδη. Θα παραμείνει κατόχος ο Καραγιαννίδης, θα προσπαθήσει να πατήσει καλά για να μπορέσει να σουτάρει. Όμως υπάρχει φάουλ πάνω στον Καραγιαννίδη. Ο οποίος έχασε στην αρχή από τον Πρασίνη. Στη συνέχεια όμως Ραγιαννίδης θα βγει και εκτός στη θέση του ο Παπαδόπουλος. Τελικά η επαναφορά είναι για την Καβάλα. Τον Χαραλαμπάκη να κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Ιωαννίδης, ένα σουτ, θα κερδίσει και το rebound. Νέο σουτ από τον Ιωαννίδη, η μπάλα δεν θα του κάνει τη χάρη. Rebound από τους φιλοξενούμενους τώρα, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν μπροστά σε μια προσπάθεια transition με τον Παπαδόπουλο. Οργανώθηκε η άμυνα της Καβάλας. Παπαδόπουλος σα έξω για τον Κουτσίδη. Κουτσίδη σε ένα drive, ένα shoot του Κουτσίδη είναι εύστοχος. 18-14. Μειώνουν οι Δραμινοί. Χαραλαμπάκης πάσα για τον Πρασίνη. Σπάθεια του Πρασίνη έξω. Υπάρχουν βήματα τον Πρασίνη. Νομίζω ότι η απόφαση είναι σωστή.
Αναφορά στον Κυριακίδη, μπάλα. Μια πάσα. Προσπαθούν και θα καταφέρουν προς στιγμή έστω να κλέψουν οι Καβαλιώτες. Η φάση ολοκληρώνεται με τον Χαραλαμπάκη τώρα για τον Πρασίνη. Έχετε πίεση από τον Κυριακίδη. Πρασίνης. Φάουλ επάνω στον Πρασίνη. Από τον Σπυριδόπουλο. Επαναφορά από την baseline. Ενώ ο Γεωργίου παίρνει την θέση του Κυριακίδη. Αναφορά από την baseline στον Πρασίνη. Σούτα του Πρασίνη για τρεις. Είναι άστοχο. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος. Πάσα στον Κουτσίδη. Τα έξω. Εδώ η πάσα δεν είναι καλή. Και κερδίζουν οι Καβαλιώτες προς στιγμήν όμως. Μπάλα θα καταλήξει εκτός πλάγιας γραμμής. Στην πολύ καλή άμυνα του Παπαδόπουλου εκεί. Πρασίνης μέσα στη ρακέτα, ένα σούτ του Πρασίνη. Υπάρχει φάουλ, κάνει ο Πρασίνης πάνω στον Γαϊτανίδη. Πραγματοποιείται για αλλαγή με τον Πρασίνη να δίνει την θέση του στον Κουμρόγλου. Βάζει ο Κουτσίδης τώρα για την ομάδα των Τιτάνων. Κουτσίδης πάνω του. Πάσα τώρα η οποία είναι στο πουθενά, εκτός πλάγιας γραμμής. Η επίεση εκεί του Πρασίνη απέφερε καρπούς. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Με τον Χαραλαμπάκη τώρα. Στον Πρασίνη. Πρασίνης ψάχνει χώρο. Θα πατήσει μες στην ρακέτα όμως θα χάσει. Καλοπρόσκονται τον drive του. Η πάσα του Παπαδόπουλου δεν μπορεί εκεί. Ο Γεωργίου. Η κατοχή είναι για την Καβάλα. Καραμπάκης με τον Πρασίνη αλλάζουν την μπάλα. Τελικά ο Πρασίνης είναι αυτός. Θα περάσει το κέντρο. Πρασίνης. Πάσα για τον Χαραλαμπάκη. Πολύ ωραία προσποίηση. Το σου του Χαραλαμπάκη, μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι και αυτή τη φορά. Προσπαθούν εκεί οι Δραμινοί. Μπάλα θα καταλήξει εκτός πλάγιας γραμμής. Κατοχή για την Καβάλα. Και αυτή η προσπάθεια πίεσης έφερε κέρδος για τους Καβαλιώτες. Καραλαμπάκης επαναφέρει. Το σούτ του Ιωαννίδη θα κερδίσει και το rebound, όμως θα πατήσει την τελική γραμμή. Κατοχή για τους Τιτάνες. Να γίνει τον Ιωαννίδη να αποχωρεί για τη θέση του να παίρνει το Ραμανίδης. Τώρα με τον Γαϊτανίδη και τον Παπαδόπουλο οι Τιτάνες. Ο Παπαδόπουλος μία πάσα στον Κουτσίδη, έστω και δύσκολα θα τα καταφέρει. Έχετε πίεση και ο Κουτσίδης. Μία πάσα στην αδύναμη πλευρά. Ένα σουτ πάνω στο ταμπλό, rebound ποιος. Ο Ραμανίδης. Παλιώτες ανακτούν την κατοχή, το 18-14 παραμένει. Ένα ωραίο drive. Το σουτ είναι καλό όμως δεν θα καταλήξει το καλάθι. Ωραία αντεπίθεση από την πλευρά του Τιτάνων. Υπάρχει φάουλ. Έχουν βήματα. Βήματα που θα πραγματοποιήσει ο Γεωργίου. Και έτσι χάνεται η ευκαιρία για τους Τιτάνες. Χαραλαμπάκης. Πάσα στον Ρόγλου. Υπάρχει φάουλ. Έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Τον Καραγιαννίδη να επιστρέφει για την ομάδα των Τιτάνων.
ενώ ο Σαμαράς μπαίνει στο παρκέ για πρώτη φορά για την ομάδα της Καβάλας. Δύο λεπτά λοιπόν πριν την λήξη του ημιχρόνου, ο Παπαδόπουλος έχει την ευκαιρία να μειώσει το καλάθι για την ομάδα των Τιτάνων. Πρώτη βολή είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος. Το 18-14 παραμένει. Εύστοχος στη δεύτερη, 18-15. Μειώνουν στο τρίποντο οι παίκτες των Τιτάνων. Προσπάθεια τώρα από την Καβάλα, μια πάσα δεν κάνει και ό,τι καλύτερο εκεί ο Κουμρόβλου, καθώς δεν μπορεί να συγκρατήσει την πάσα. Και έτσι με λίγη τύχη η κατοχή επιστρέφει στους Καβαλιώτες, με τον Σαμαρά να είναι έτοιμος να επαναφέρει για την Καβάλα τον Χαραλαμπάκη. Χαραλαμπάκης ψάχνει διάδρομο, μια πάσα έξω μέσα στην ρακέτα, ένα μπάσιμο rebound, ποιος, μπάλα στα χέρια των Καβαλιωτών και πάλι Χαραλαμπάκης, ένα σουτ επάνω στην Στεφάνη, νέα επιθετική προσπάθεια εύστοχη από τον Ραμανίδη για το 20-15. Πολύ ωραία προσπάθεια επιθετική για τους Δραμινούς, ένα σουτ όπως ναι, θετικό στάδιο του Καϊδανίδη. Καλάθι και φάουλ. Από τον... για τον Καϊδανίδη, ο οποίος έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα έμμεσο τρίποντο τώρα και να μειώσει στο καλάθι. Καϊδανίδης εκτελεί. Είναι άστοχος, rebound από τον Σαμαρά. 20-17, ένα λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου. Χαραλαμπάκης. Χαραλαμπάκης, μία πάσα. Πολύ ωραία. Ένα σουτ. Υπάρχει και φάουλ επάνω στον το Ραμανίδη. Θα κερδίσει το φάουλ ο παίκτης Καβάλας. Είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Εκτελεί την πρώτη τώρα Μανίδης, είναι εύστοχος. 21-17. Μαζί για τη δεύτερη. Στη Στεφάνη δεύτερη, δεν του κάνει τη χάρη. Προσπάθεια εκεί από τον Γεωργιάδη να κλέψει. Καραγιαννίδης τώρα για τους Τιτάνες. Καραγιαννίδης έχετε πίσω από τον Σαμαρά, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, υπάρχει φάουλ. Φάουλ επάνω στον Παπαδόπουλο. Και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Φάουλ ήταν από τον Θεολόγου. Τέλεση από τον Παπαδόπουλο, είναι εύστοχη για την πρώτη βολή. 21-18. Παπαδόπουλος εκτελεί και τη δεύτερη, εύστοχος και στην δεύτερη. 21-19 η διαφορά στο καλάθι. 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Για τον Γεωργιάδη. Έχετε μία πίεση και από τον Κουτσίδη. Γεωργιάδης. Βήματα. Και 22 δευτερόλεπτα στην διάθεση των Τιτάνων πριν την λήξη του ημιχρόνου. Επιστροφή από το time out
Η ομάδα των Τιτάνων έχει στη διάθεσή της 22 δευτερόλεπτα μέχρι την λήξη του ημιχρόνου. Είναι όλα δικά της. Κουτσίδης, Ιέζουνη της Καβάλας, Καραγιαννίδης βρίσκει τον τρόπο να απελευθερωθεί έστω προς στιγμήν. Έχει ασφυκτική πίεση εκεί. Καραγιαννίδης στον πάσιμο, ένα σουτ. Τα χέρια του Σαμαρά η μπάλα και 6 δευτερόλεπτα για την Καβάλα. Τον Θεολόγου να κάνει ένα σουτ από μακριά. Να είναι άστοχος. Τέλος για το πρώτο μέρος εδώ στην Καλαμίτσα. Καβάλα, Τιτάνες Δράμας, 21-19. Θα πάμε καλά, Μαρτίν. Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό της Καλαμίτσας, Αλεξάνδρου Δαδρύμογλου. Η Καβάλα προηγείται 21-19 των Τιτάνων Δράμας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος παιδών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Τοπικό ντέρμπι, περιφερειακό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες φαίνεται πως θα πρωταγωνιστήσουν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Καραλαμπάκι στην επαναφορά για τον Σχοινάκη, για την Καβάλα. Ο Ραμανίδης και πάλι Σχοινάκης, πάσα έξω. Κυκλοφορεί από λίγο ένα σουτ επάνω στη Στεφάνη από τον Ιωαννίδη. Εκτός πλάγιας γραμμής και κατοχή για την ομάδα των Τιτάνων. Η διαφορά έφτασε μέχρι και στο συν 7 για την Καβάλα στο 18-11. Κλέψιμο πολύ ωραίο από τον Χαραλαμπάκη, πάσα. Και πάλι στον Χαραλαμπάκη, ένα σουτ. Το rebound ποιος, ο Γεωργιάδης. Σχοινάκης, πάσα στον Τωραμανίδη, ένα σουτ. Εύστοχος ο Τωραμανίδης, 23-19. Και επαναφορά από την baseline για τους δραμινούς. Με τον Μετανίδη να δίνει στον Καραγιαννίδη. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, σουτ για 3 από τον Παπαδόπουλο. Άστοχος, rebound από τον Ιωαννίδη για την Καβάλα και Χαραλαμπάκης κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Χαραλαμπάκης, πάσα στον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης, πάσα, υπάρχει παίκτη στο έδαφος. Κρυμμένα είναι ο Κουτσίδης, ποιος φαίνεται να χτύπησε. Θα πάρει την θέση του ο Καραγιαννίδης. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Αναφορά από την πλάγια γραμμή στον Σχοινάκη για την Καβάλα. Σχοινάκης κάνει ένα σούτ από το high post. Είναι εύστοχος ο Σχοινάκης για το 25-19. Επαναφορά από την baseline, βάλα εκτός πλάγιας γραμμής από τον Κουταλίδη, κερδίζει την κατοχή η Καβάλα που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το τρίτο δεκάλεπτο. Σχοινάκης, για τρεις ο Σχοινάκης στην Στεφάνη, φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Καραγιαννίδη. Λίγα να αφήνει στον Κυριακίδη για να επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Κυριακίδης επαναφέρει, δεν είναι και καλύτερη την επιφορά. Τελικά θα βγουν κερδισμένοι φιλοξενούμενοι. Ένα σούτ από τον Κουταλίδη. Αναφορά για την ομάδα της Δράμας. Κυριακίδης, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος αφήνει να δει ποιες είναι οι επιλογές του. Τελικά θα κάνει κάτι σαν πάσα, θα βγει για τον Κουταλίδη. Ένα σούτ του Κουταλίδη, εύστοχος για το 25-21. Σχοινάκης με την μπάλα στα χέρια.
Νιάκης, πάσα έξω για τον Ιωαννίδη. Το μπάσιμο από τον Ιωαννίδη είναι εύστοχος. Καλάθι και φάουλ από τον Ιωαννίδη. 27-21. Έχει και τη συμπληρωματική βολή για να πετύχει ένα έμμεσο τρίποντο ο Ιωαννίδης τώρα. Τελή, την μπάλα χορεύει στην Στεφάνη και δεν του κάνει το χατήρι. Φάουλ και time out. Αναφορά λοιπόν για την Καβάλα από την πλάγια γραμμή. Πολύ ωραία συνεργασία, Χαραλαμπάκης έξω. Ιωαννίδης τώρα πάσα στα χέρια του Γεωργιάδη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Και θα κάνει το 29-21, καθώς πατούσε από ό,τι φαίνεται στην γραμμή. Η διαφορά στους 8, μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. 24. Η διαφορά η μεγαλύτερη ήταν στους 7. Καραγιαννίδης πάσα έξω, Κουταλίδης ένα σούτ όπως. Τελικά το rebound θα πάρει ο Τωραμανίδης. Τσινάκης. Πάλι Τσινάκης σε μια πλαγή με τον Χαραλαμπάκη. Τσινάκης έχει πάνω τον Κυριακίδη. Τσινάκης μια πάσα στα πλάγια, ένα σούτ κατευθείαν στα χέρια του Γαϊτανίδη από τον Τωραμανίδη. Κυριακίδης θα παρέμβει. Πολύ έξυπνα εκεί ο Ιωαννίδης μπροστά από τον Καραγιαννίδη. Υπάρχει αλλαγή με τον Θεολόγου και τον Λαζαρίδη να μπαίνουν στο παρκέ για την Καβάλα. Η διαφορά στο συν 8. Κυριακίδης. Κυριακίδης για τον Καραγιαννίδη, πάσα θα περάσει. Καραγιαννίδης. Θα κλέψουν εκεί της Καβάλας με τον Θεολόγου. Και τώρα στο transition η πάσα δεν είναι καλή. Θα καταφέρουν εδώ να βγάλουν την άμυνα των Τιτάνων. Εκπληκτική τάπα επάνω στον Καραγιαννίδη από τον Ιωαννίδη. Παναφορά από την baseline για την ομάδα των Τιτάνων. Πάσα και πάλι εκτός ορίων. Time out που καλεί ο προπονητής των Τιτάνων. Επαναφορά από την baseline για την ομάδα της Δράμας. Καταφέρουν με τον Κυριακίδη τώρα ένα σούτ για τρεις από τον Κυριακίδη. Η μπάλα στα χέρια του Ιωαννίδη εύκολα. Θεολόγου να το έχει τον Παπαδόπουλο που το ασκεί ασφυκτική πίεση. Και καταφέρει προς στιγμή να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός πλάγιας γραμμής. Αλλά η κατοχή θα παραμείνει για την Καβάλα. Λαζαρίδης. Υπάρχει αλλαγή. Θεολόγου επαναφέρει για τον Τωραμανίδη. Θεολόγου. Ιωαννίδης. Θα κάνει τον πάσιμο. Δεν θα καταφέρει όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι όπως θέλει. Rebound για τους φιλοξενούμενους. Παπαδόπουλος. Η πάνω του τον Θεολόγου. Ο Παπαδόπουλος συνεχίζει. Θα βρεθεί το Λοκός. Μια πάσα έξω για τον Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδης και πάλι για τον Παπαδόπουλο. Υπάρχουν βήματα από τον Παπαδόπουλο.
Λαζαρίδης επαναφέρει τον Θεολόγου. Λαζαρίδης, Τωραμανίδης και πάλι Λαζαρίδης. Και πάλι για τον Τωραμανίδη εκπληκτικά. Υπάρχουν βήματα τον Τωραμανίδη. Επαναφορά ο Κυριακίδης για την ομάδα των Τιτάνων. Πάσα είναι δυνατή, θα τα καταφέρει όμως να γίνει κατά τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα εκτός φλάγκας γραμμής για την Καβάλα. Με τον Λαζαρίδη να επαναφέρει στον Θεολόγου. Ιωαννίδης τώρα με την μπάλα στα χέρια. Ιωαννίδης ψάχνει να βρει τις επιλογές του. Ένα σούτ από το high post είναι εύστοχος ο Ιωαννίδης. Τώρα Καραγιαννίδης 31-21. Για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Παναφορά από την πλάγια γραμμή για τους Τιτάνες. Κυριακίδη στην επαναφορά που στο πουθενά. Μπάλα θα χτυπήσει στο πόδι του Θεολόγου. Και το κλέψιμο εδώ θα χάσει την αξία του για την ομάδα της Καβάλας. Αναφορά και πάλι από τα πλάγια για την ομάδα των Τιτάνων. Νέα επαναφορά τώρα από τον Κυριακίδη, ο οποίος ψάχνει ελεύθερο παίκτη. Θα καταφέρουν και θα κλέψουν προς στιγμή της Καβάλας. Και πάλι η μπάλα εκτός ορίων. Νέα επαναφορά, τα βρίσκουν σκούρα, έχουν μπλοκάρει εδώ οι παίκτες των Τιτάνων. Κυριακίδη στην επαναφορά. Πάσα επάνω στον Γεωργιάδη. Θα καταφέρει να κερδίσει ο Παπαδόπουλος. Κυριακίδης μια πάσα. Είναι πολύ δυνατή για τον Κουταλίδη. Αλλαγή για τους Τιτάνες. Ο Κυριακίδης εκτός. Μέσα ο Γεωργίου. Τώρα ο Θεολόγου κατεβάζει για την Καβάλα. Λαζαρίδης, Ραμανίδης και πάλι Λαζαρίδης. Πάσα δεν θα περάσει, θα κλέψουν εδώ οι της Δράμας με τον Παπαδόπουλο για τον Καραγιαννίδη. Εδώ υπάρχει φάουλ. Θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ που θα στείλει τον Καραγιαννίδη στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ετοιμάζονται δύο αλλαγές για την ομάδα της Καβάλας. Καραγιαννίδης εκτελεί την πρώτη, είναι εύστοχος. 31-22. Καραγιαννίδης εκτελεί και τη δεύτερη. Στο σίδερο, rebound ποιος τελικά, ο Γεωργιάδης. Θα δώσει τον Θεολόγου. Λόγου μία πάσα. Πολύ ωραία για τον Ραμανίδη. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ραμανίδη. Ενώ οι αλλαγές για την Καβάλα επιστρέφουν στο παρκέ Χαραλαμπάκης και Σινάκης. Ραμανίδης έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι άστοχος.
Μας δίκη για την δεύτερη. Είναι εύστοχο στην δεύτερη. Διαφορά και πάλι στους 10, 32-22. Στρέφει στο παρκέ για την Καβάλα ο Πρασίνης. Αναφορά για την Καβάλα στον Ιταλίδη. Θα κλέψουν οι Καβαλιώτες. Ιωαννίδης στον Χαραλαμπάκη. Χαραλαμπάκης ψάχνει τις επιλογές του. Έχει όλο το χρόνο δικό του. Σινάκης για τον Πρασίνη. Υπάρχουν βήματα του Πρασίνη. Πολύ σωστά. Το 32-22 παραμένει. Αντοπούλος επαναφέρει. Υπάρχει φάουλ. Κάνει ο Θεολόγου επάνω στον Κουταλίδη. Αναφορά από την πλάγια γραμμή για τον Καραγιαννίδη τώρα. Εμείς δέχεται μια διπλή πίεση εκεί. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ επάνω στον Καραγιαννίδη. Είναι το πέμπτο ομαδικό για το τρίτο δεκάλεπτο για την Καβάλα. Κάτι που στέλνει τον Καραγιαννίδη στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ετοιμάζεται ο Καραγιαννίδης, εκτελεί την πρώτη, είναι άστοχη στο σίδερο. Και για την δεύτερη, είναι εύστοχος στη δεύτερη, 32-23. Ενώ έχουμε επιστροφή στο παρκέ για τον Πρασίνη. Σύνης με την μπάλα στα χέρια. Θεολόγου. Σας τον Σινάκη. Βήματα. Έτσι αυτό το λάθος θα φέρει την κατοχή στα χέρια των φιλοξενούμενων. Με τον Καραγιαννίδη να επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο, θα τα καταφέρει και θα βρει τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος. Ωραία συνεργασία με τον Κουταλίδη. Πάλι Παπαδόπουλος. Κλέψει προς τη μήνα ο Ιωαννίδης. Κατάει την κατοχή ομάδα των Ιτάνων. Το σούτ του Καραγιαννίδη είναι εύστοχο για 3. 32-26. Τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση του ημιώρου. Πρασίνης. Πάει μόνος του πάσα έξω. Σχοινάκης θα κάνει το drive, τάπα εκεί από τον Κουταλίδη και Καραγιαννίδη στην άλλη άκρη του γηπέδου, δεν θα κάνει τίποτα. Προσπάθησε να σουτάρει, έχασε την ισορροπία του. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξε και παράβαση από αντίπαλο παίκτη. Ο διαιτής δεν συμφωνεί και έτσι η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Πρασίνης. Πάλι Πρασίνης σε συνεργασία με τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης, πάσα έξω για τον Πρασίνη. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Το σουτ είναι εύστοχο από τον Πρασίνη. Από το high post για το 34-26. Καραγιαννίδης για τον Παπαδόπουλο. Και πάλι Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης, σούτια 3 από τον Καραγιαννίδη, θα αστοχίσει, rebound από το Σχοινάκη. Σχοινάκης θα πάει μέχρι τέρμα, φάση είναι ως μη γενόμενη. Ο Σχοινάκης εδώ θα κερδίσει το φάουλ.
Ναβάλα έχει επαναφορά από την πλάγια γραμμή, καθώς αυτό το φάουλ ήταν το τέταρτο για την ομάδα των Τιτάνων. Σινάκης, την μπάλα στα χέρια. Πρασίνης, Σινάκης. Σινάκης για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα. Κατοχή στα χέρια Φίλιππος Ηνωμένων. Δεν είναι καλή. Πάσα είναι δυνατή, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Γιαννόγλου. Ήταν έξυπνη, παρόλα αυτά η backdoor πάσα δεν βγήκε μέχρι τέλους. Βασίνης με τον Σινάκη. Σινάκης, πάσα έξω, Ιωαννίδης. Ιωαννίδης και πάλι στον Σινάκη. Πρασίνης, υπάρχουν βήματα. Έτσι αυτό το λάθος θα φέρει και πάλι την κατοχή σε χέρια φιλοξενουμένων. Καραγιαννίδης με Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος δέχεται εκεί λίγη πίεση. Πάσα έξω, το σουτ πάνω στη Στεφάνη και εκτός από τον Γεωργίου. Άτυχος εδώ ο Γεωργίου. Αναφορά από την baseline, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό τρίτου δεκαλέπτου. 34-26 προηγείται η Καβάλα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος παιδών για το πρωτάθλημα σε Κασαμάθ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ιωαννίδη και θα ευστοχίσει για το 36-26 και πάλι στους 10 η διαφορά. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος δέχεται πίεση εκεί. Ταλίδης, Γεωργίου. Γεωργίου, ο Πρασίνης, η μπάλα από τα χέρια του Πρασίνη εκτός ορίων. Ενώ έχουμε και αλλαγή για την Καβάλα. Αλλαγές μάλλον. Επιστρέφει ο Γεωργιάδης. Πριτσεμλίδης. Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης για τρεις. Είναι άστοχος σε νεκρό χρόνο. Τέλος. Και τώρα όλος ο χρόνος είναι για την Καβάλα με τον Πρασίνη να δέχεται και ένα μπλοκ. Εντυπωσιακό από τον Καραγιαννίδη. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Πρασίνη από τον Καραγιαννίδη. Από ό,τι φαίνεται η μπάλα δεν είχε φύγει ποτέ από τα χέρια του Πρασίνη. Τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ο Πρασίνης έχει την ευκαιρία να αυξήσει κι άλλο την ψαλίδα. Αστοχή στην πρώτη, δεν του κάνει τη χάρη η μπάλα. Θέλει και τη δεύτερη. Μπάλα στο σίδερο. Rebound για τους φιλοξενούμενους. Ένα σούτ από μακριά. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Γιάννογλου. Και τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 36-26 υπέρ της Καβάλας. Επαναφορά λοιπόν για την ομάδα των Τιτάνων στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 36-26 προηγείται η ομάδα της Καβάλας. Για να δούμε αν υπάρχει τρόπος να απαντήσει η ομάδα των Τιτάνων και να ανατρέψει αυτήν την εις βάρος τη διαφορά. Εάν η Καβάλα θα μπορέσει να την διατηρήσει και να την αυξήσει και να πάρει το πρώτο ροσφύλλο αγώνα της χρονιάς. Ένα σούτ του Καραγιαννίδη είναι άστοχο και το rebound είναι στα χέρια του Σχοινάκη. Σχοινάκης κάνει μια πάσα στον Ιωαννίδη για σουτ, για τρεις ο Ιωαννίδης. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος κρατάει. Έχετε πίεση εκεί από τον Πρασίνη. Παπαδόπουλος παραμένει κάτοχος.
Υπάρχει φάουλ. Επάνω στον Παπαδόπουλο. Παραφορά από την πλάγια γραμμή τώρα για την ομάδα των Τιτάνων. Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης ψάχνει διάδρομο, ένα σούτ από το high post, είναι άστοχος. Rebound από τον Γεωργιάδη και τώρα Καβάλα στο προσκήνιο με τον Ιωαννίδη. Πρασίνης. Ιωαννίδης. Ιωαννίδης θα κάνει βήματα. Πολύ σωστά. Δεν είχε αποφασίσει και ο Ιωαννίδης θα κάνει. Επαναφορά από την baseline λοιπόν για τους Τιτάνες. Ο Παπαδόπουλος για τον Κουταλίδη. Και τώρα ο Γιαννόγλου. Θα κρατήσουν εκεί με τον Γιαννόγλου. Πολύ όμορφο καλάθι. Για το 36-28 μειώνουν οι φιλοξενούμενοι. Πρασίνης. Πρασίνης. Για τον Γεωργιάδη. Πάσα έξω. Ο Ανίδης από το high post. Ένα shoot στο ταμπλό. Rebound για την Καβάλα. Υπάρχει foul. Και κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Έτσι το καλάθι δεν μετράει. Ενώ επιστρέφει ο Χαραλαμπάκης στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Παναφέρουν οι φιλοξενούμενοι με τον Καραγιαννίδη τώρα. Καραγιαννίδη δέχεται πίεση εκεί. Υπάρχει διπλή τρίπλα από τον Καραγιαννίδη. Και έτσι η κατοχή αλλάζει χέρια. Αφορά με τον Χαραλαμπάκη τώρα. Καβάλα. Σχοινάκης. Τον Τωραμανίδη και πάλι Σχοινάκης. Πασά και πάλι στον Τωραμανίδη. Προσπάθεια του Τωραμανίδη. Μπάλα στη Στεφάνη και πάλι Γεωργιάδης. Υπάρχει φάουλ. Πάμε πάνω στον Γεωργιάδη. Και τον στέλνει στην γραμμή των Βολών. Γεωργιάδης έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή στο σίδερο. Θέλει και την δεύτερη. Είναι εύστοχος η δεύτερη. 37-28. Παναφορά από την baseline λοιπόν. Για την ομάδα των Τιτάνων με τον Παπαδόπουλο στον Καραγιαννίδη. Δέχεται πίεση και ο Καραγιαννίδης. Θες να αποφύγει και θα τα καταφέρει. Θα φτάσει μέχρι το τέλος. Θα κάνει ένα σουτ. Υπάρχει φάουλ. Επάνω στον Καραγιαννίδη. Και με τη σειρά του Καραγιαννίδης ετοιμάζεται από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να εκτελέσει. Είναι άστοχο στην πρώτη. Μετά πολλά είναι εύστοχο στη δεύτερη. 37-29. Μειώνουν οι Τιτάνες. Θεολόγου. Κατεβάζει την μπάλα για την Καβάλα. Σχοινάκης, Τωραμανίδης και πάλι Σχοινάκης. Σχοινάκης ένα σουτ. Η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Κατοχή σε χέρια φιλοξενουμένων.
Παδόπουλος επαναφορά από την baseline για τον Καραγιαννίδη, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Δέχεται και μια πίεση από τον Θεολόγου. Καραγιαννίδης προσπαθεί να βρει χώρο. Το σουτ του Καραγιαννίδη, μπάλα στο σίδερο, rebound από τον Σχοινάκη. Πάσα του Σχοινάκη για τον transition της Καβάλας. Γεωργιάδης θα προλάβει να γυρίσει η άμυνα των Τιτάνων. Θεολόγου. Θεολόγου κρατάει, δέχεται μια σχετική πίεση από τον Παπαδόπουλο. Σχοινάκης, Θεολόγου, ένα σουτ για τρεις από τον Ιωαννίδη, είναι εύκολο, εύστοχο. Ήταν για 2, 39-29, πατούσε ο Ιωαννίδης. Καραγιαννίδης εδώ παρολίγο να χάσει από την πίεση του Ραμανίδη. Μια τάπα, εξαιρετικό μπλοκ από τον Ιωαννίδη στην προσπάθεια του Καραγιαννίδη. Αναφορά από την τελική γραμμή, ίσως πάσα πάνω στον Κουταλίδη, υπάρχει φάουλ. Με την πολύ καλή πάσα του Καραγιαννίδη στην επαναφορά. Ο Κουτσίδης είναι στην baseline για να επαναφέρει. Παπαδόπουλος τώρα, 6 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, στο συν 10 η Καβάλα. Παπαδόπουλος έχετε μία πίεση για τον Ιωαννίδη. Παπαδόπουλος συνεχίζει, ένα σούτ για τρεις από πολύ μακριά, η μπάλα εκτός τελικής γραμμής, η κατοχή είναι για την Καβάλα. Αναφορά από τον Σχοινάκη για τον Θεολόγου. Θεολόγου εκεί στην πλάτη του τον Κουτσίδη. Τώρα Ιωαννίδης με στη ρακέτα. Μια κίνηση, δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλά. Θα κλέψουν εκεί της Καβάλας όμως. Πάσα έξω για τον Θεολόγου. Ελεύθερο τρίποντο στο σίδερο. Rebound ποιος, ο Καραγιαννίδης. Κλέβουν οι της Καβάλας. Ένα μπλοκ εκεί, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Παίρνει και λίγο εκνευρισμό στον πάγκο των Τιτάνων. Και ταυτόχρονα τον Ιωαννίδη. Στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ιωαννίδης εκτελεί την πρώτη. Είναι εύστοχος, 40-29. Θέλει και τη δεύτερη, εύστοχος και στη δεύτερη, 49-29. Στο συν 12 η Καβάλα, επιστρέφει στο παρκέ ο Πρασίνης. Κουτσίδης από την baseline στον Παπαδόπουλο και πάλι Κουτσίδης. Δέχεται μια πίεση, θα τα καταφέρει όμως ο Κουτσίδης. Θα φτάσει μέχρι τέλους, θα σουτάρει. Υπάρχει φάουλ. Ευκαιρία λοιπόν του Κουτσίδη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε προηγουμένως. Να δώσει δηλαδή σκορ στην ομάδα του. Από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Αστοχίζει την πρώτη. Και την δεύτερη στο σίδερο, rebound ποιος, ο Ιωαννίδης.
σε μια ψημαχία εκεί, κερδισμένος βγήκε ο παίκτης Καβάλας. Θεολόγου κατεβάζει την μπάλα για την Καβάλα, μπροστά την ο Κουτσίδης. Θεολόγου μια πάσα για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης θα κάνει το drive, θα τον σταματήσουν αντικανονικά. Αναφορά από την baseline, από εδώ και πέρα ό,τι φάουλ γίνεται στον αγωνιστικό χώρο μετατρέπεται σε βολές, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν από 4. Ιωαννίδης κάνει το drive, ας τον σταματήσουν εκεί οι παίκτες των Τιτάνων. Και Κουτσίδης τώρα, μια γρήγορη επίθεση για την ομάδα των Τιτάνων, υπάρχει φάουλ και βολές για τον Κουτσίδη. Ενώ time out που ζητά ο προπονητής των Τιτάνων Δράμαν. Πρώτη βολή λοιπόν για τον Κουτσίδη, είναι εύστοχη για το 41-30. Έτοιμος ο Κουτσίδης και για την δεύτερη. Τελεί και τη δεύτερη. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Rebound για την γηπεδούχο ομάδα. Τον Θεολόγου τώρα να έχει την μπάλα στα χέρια. Έχετε πίεση. Στο Λαζαρίδη θα κλέψουν οι Δραμινοί. Κουτσίδης, Παπαδόπουλος. Περιμένει τελικά να τον ακολουθήσει και η υπόλοιπη ομάδα του. Κουτσίδης, έχετε πίεση από τον Λαζαρίδη. Κλέβει εκεί ο Λαζαρίδης όμως. Πέφτει στο παρκέ. Και δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμό του. Ετοιμάζονται δύο αλλαγές για την ομάδα της, τρεις μάλλον αλλαγές για την ομάδα της Καβάλας. Επιστρέφει ο Ιωαννίδης, ο Χαραλαμπάκης και ο Σχοινάκης στον αγωνιστικό χώρο. Αναφορά από τα πλάγια λοιπόν για την ομάδα των Τιτάνων με τον Καραγιαννίδη. Στον Γιαννόγλου. Κουτσίδης, 3 δευτερόλεπτα, ένα σούτ, το Κουτσίδη είναι εύστοχος, 41-32. Μια ωραία πάσα, το σούτ είναι άστοχο από τον Πέρτζεμλίδη. Παπαδόπουλος τώρα και Κουταλίδης και πάλι Παπαδόπουλος για την ομάδα των Τιτάνων. Παπαδόπουλος, μια πάσα στον Κουτσίδη. Αλλά εκτός πλάγιας γραμμής και κατοχή για την Καβάλα. 3 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το 41-32. Μπροστά η ομάδα της Καβάλας. Σχοινάκης. Σχοινάκης δέχεται πίεση εκεί από τον Καραγιαννίδη. Σχοινάκης, μια πάσα, δεν θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια των γηπεδούχων. Κουτσίδης, μια προσπάθεια επιθετική, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως την ήθελε ο καλωδοσφαιριστής των Τιτάνων. Σχοινάκης, αστοχή και αυτός εκ νέου από κοντά, προσπαθεί εκεί ο Ραμανίδης. Τελικά rebound από τους φιλοξενούμενους. Καραγιαννίδης θα καταφέρει να συγκρατήσει. Κουτσίδης. Κουτσίδης μία πάσα. Παπαδόπουλος. Μία πάσα. Κατοχή, το λάθος και η κατοχή για την ομάδα της Καβάλας. Και Χαραλαμπάκης τώρα. Σχοινάκης, ο Ραμανίδης και πάλι Σχοινάκης. Μια πάσα στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης, ένα σούτ του Ιωαννίδη. Το rebound από τον Ραμανίδη. Πάσα έξω στον Σχοινάκη. Σχοινάκη σε ένα σούτ στο τέλος του χρόνου. Θα είναι εύστοχο για το 43-32.
2,5 λεπτά πριν το τέλος αναμέτρησης, η Καβάλα φαίνεται να αγγίζει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα της χρονιάς. Ένα σούτ του Παπαδόπουλου για τρεις, είναι εύστοχος ο Παπαδόπουλος. 43-35. Καραλαμπάκης τον Σχοινάκη. Σχοινάκης για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης ένα σούτ από το high post. Εύστοχος ο Ιωαννίδης. 45-35. Παπαδόπουλος και πάνω του τον Χαραλαμπάκη. Θα κλέψει ο Χαραλαμπάκης, όμως θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα εντός ορίων. Αναφορά από την πλάγια γραμμή για την ομάδα των Τιτάνων. Καραγιαννίδης, Καλίδης, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος μια πάσα για τον Πουτσίδη. Υπάρχει φάουλ. Στην γραμμή των ελευθέρων βολών ο Κουτσίδης για την ομάδα των Ιτάνων Δράμας. Κουτσίδης εκτελεί, μετά πολλά η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. 45-36. Κουτσίδης εκτελεί και τη δεύτερη. Αστοχή στο rebound. Ο Κουταλίδης θα δώσει ένα έμεσο τρίποντο για την ομάδα του. 45-38. Καραλαμπάκης. Την Καβάλα. 90 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης. Καραλαμπάκης. Παρολίγον το κλέψιμο. Θα τα καταφέρει και ο Κουτσίδης. Βήματα από τον Κουτσίδη. Time out που καλεί ο προπονητής της Καβάλας, ο κύριος Σπύρος Κάτσικας. Ο 82 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, Καβάλας 45, Τιτάνες Δράμας 38. Στην επαναφορά οι παίκτες της Καβάλας με τον Σχοινάκη. Για τον Ιωαννίδη. Πολύ ωραίο το screen. Θα περαιθεί και ο Ιωαννίδης. Κατοχή για τους Τιτάνες. Καραγιαννίδης. Το σούτ του Καραγιαννίδη εύστοχος. 45-40. Μαζεύουν τη διαφορά. Την ίστατη στιγμή των Τιτάνων. Σχοινάκης. Βήματα από τον Σχοινάκη. Και ένα λεπτό πριν το τέλος η ομάδα των Τιτάνων θέλει να πετύχει μια επική ανατροπή. Από που λες επαναφέρει Κουτσίδης. Υπάρχει φάουλ. 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Στη γραμμή των ελευθερών βολών ο Κουτσίδης. Κουτσίδης εκτελεί. Εύστοχο στην πρώτη. 45-41. Θέλει και την δεύτερη. Αστοχή στη δεύτερη rebound. Ποιος? Ο Κουταλίδης. Πάσα έξω. Κουτσίδης παραμένει κάτοχος. Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης δέχεται μια αλφα πίεση. Πάει από την baseline. Θα προσπαθήσει rebound για τους φιλοξενούμενους. Τέλος χρόνου. Για να δούμε τι έχει αποφασίσει η γραμματεία καθώς. Να δούμε αν χτύπησε ταμπλό. Και αν μετράει το καλάθι ή όχι.
Η μπάλα δεν έχει χτυπήσει το ταυλό. Το καλάθι δεν μετράει, αν και εφόσον όμως έχει χτυπήσει. Το καλάθι είναι έγκυρο. Παναφορά τελικά από την baseline για τους Τιτάνες. Πατάει στην πλάγια γραμμή εκεί ο Κουτσίδης. Και με αυτή την ευκαιρία καλή time out ο Σπύρος ο Κάτσικας. ...33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος... ...η Καβάλα... ...έχασε ένα μεγάλο πλεονέκτημα... ...βρίσκεται μόλις στο συν 4 τώρα... ...με τον Σχοινάκη να κάνει μια πάσα για τον Γεωργιάδη... ...και πάλι Γεωργιάδης με τον Τωραμανίδη... ...συνεργάστηκε η Γεωργιάδης μια πάσα έξω... ...μπερδεύονται εκεί της Καβάλας... ...κερδίζουν ή των Τιτάνων... ...22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος... ...η μπάλα είναι στα χέρια... ...των φιλοξενουμένων. Με δύο ελεύθερες βολές. Και στην εκτέλεσή τους να βρίσκεται ο Κουτσίδης. Εύστοχος ο Κουτσίδης, 45-42. Μαζεύει απίστευτα την διαφορά η ομάδα των Τιτάνων. Και ίσως έχει και μία ευκαιρία να κλέψει πραγματικά το παιχνίδι μέσα από τα χέρια της Καβάλας. Κουτσίδης εκτελεί για την δεύτερη στο σίδερο. Δεν θα του κάνει τη χάρη. Το rebound ποιος ο Γεωργιάδης. Φάουλ επάνω στον Γεωργιάδη. Και τώρα στην άλλη άκρη του γηπέδου βολές για την Καβάλα με τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Εκτελεί την πρώτη. Η μπάλα χορεύει επάνω στη Στεφάνη και καταλήγει εκτός. 45-42 παραμένει το σκορ στο συν 3 η Καβάλα. Τελεί και δεύτερο ο Γεωργιάδης. Ούτε αυτή. Rebound ποιος. Κερδισμένος ο Σχοινάκης. Πάσα στον Γεωργιάδη. Χαραλαμπάκης. Κυκλοφορούν την μπάλα της Καβάλας. Σχοινάκης. Ο Ραμανίδης είναι εύστοχος. Και κάπου εδώ νομίζω το παιχνίδι τελειώνει. Πετάει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. 47-42. Τελικό σκορ στο Αλεξάνδρα Δημογλου για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Καβάλα Τιτάνες Ράμας, ξαναλέμε, 47-42. Thank you.
Λοιπόν, ήταν στην πρεμιέρα από την ομάδα της Καβάλας. Παρόλα αυτά, παρολίγουν και μια επική ανατροπή. Θέλω το σχόλιο σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ομάδα της Καβάλας και καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα παιδιά με υγεία, γιατί ξεκινάνε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Εμείς ήμασταν φανερά ανέτοιμοι, ξεκινήσαμε πάρα πολύ αργά τις προετοιμασίες. Η ομάδα, παρόλο που έχει ταλέντο, δεν είχε καθόλου καλή ούτε δομή ούτε συνεχή. Δεν βρήκαμε ποτέ ρυθμό στο παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολλά λάθη, παρουσιαστήκαμε τραγικοί. Παρ' όλα αυτά βρήκαν τα στένο στα παιδιά στο τέλος, παλέψαν όσο μπόρεσαν και παραλίγο στη μια λεπτομέρεια, ας πούμε, χάσαμε την μεγάλη αυτή ανατροπή. Δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε η αναμέτρηση? Στα πάρα πολλά λάθη που κάναμε εμείς και στο πόσο ανέτοιμοι, πόσο κακά προετοιμασμένοι ήμασταν για αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στους Τιτάνες Δράμας. Ουσιαστικά στις δύο μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος εμφανίστηκαν σήμερα εδώ στο παρκέ. Η Καβάλα ήταν η νικήτρια. Θέλω το δικό σου σχόλιο. Ήταν ένα ωραίο μάτς όσον αφορά το κοινό, γιατί είχε ωραία διακύμανση στο τέλος. Αλλά ήμασταν πολύ κακοί. Τα παιδιά τους κατέβαλε το άγχος. Είχαν πίεση. Παίζανε μέσα στην έδρα τους. Ίσως γίνεται χειρότερο αυτό, γιατί είχε πολύ κόσμο έξω και δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοια παιχνίδια. Υπάρχουν φιλοδοξίες. Κρατάμε το ροζ φύλλο και αυτό είναι όλο. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε η αναμέτρηση? Η αναμέτρηση κρίθηκε στην άμυνα. Φάγαμε 43 πόντους και βάλαμε 49. Το θέμα ήταν ότι δεν σκοράραμε πολύ. Από τη στιγμή που τρώσε 43 πόντους, εκεί είναι το κλειδί. Εγώ το που θέλω να ρωτήσω, πίστεψες ότι μπορούσε να χαθεί αυτό το παιχνίδι στο τέλος, γιατί ξαφνικά υπήρξε μια αντεπίθεση από τους Τιτάνες, οι οποίοι δεν ήταν απειλητικοί καθ' όλη τη διάρκεια? Νομίζω ότι η Καβάλα μπορούσε να ελέγξει καθόλου το ρυθμό του παιχνιδιού. Αλλά στο τέλος οι Τιτάνες φάνηκαν να κάνουν μια αντεπίθεση. Το φοβήθηκες καθόλου? Η αλήθεια είναι ότι δεν το φοβήθηκα. Εμπιστεύομαι τους παίκτες, εμπιστεύομαι τα παιδιά. Απλά το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν τέτοιες παραστάσεις. Δεν έχουν παίξει τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να τους πιέζει άλλη ομάδα κ.ο.κ. Γιατί πέρυσι ήταν σε μια ομάδα στην οποία δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική. Αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι για να μαθαίνουμε, για να γινόμαστε πιο άντρες και να μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.